ένα αεροπλάνο Δέσποινα Μαρβιωρής έφερες εδώ, σε αυτό το χώρο, για να κάνουμε αυτή την συνέντευξη. Την περίμενα πάρα πολύ καιρό, λόγω του COVID και τα λοιπά. Ήταν λιγάκι δύσκολο, αλλά τα κατάφερες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να μπω κατευθείαν στο θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Πολύ ελάχιστοι θέλω να πιστεύω ότι δεν ξέρουν για το διαβήτη 1. Θα μου πεις όμως εσύ πώς είναι τα στατιστικά και τι γίνεται. Έχεις γράψει αυτό το υπέροχο βιβλίο που ήταν το έγνασμα, το παιδί μου, ο διαβήτης και εγώ. Η Δανάη είναι το παιδί μου, παρόλο ότι υπάρχει και άλλη μια κορούλα η Όλη. Η Δανάη όμως που έχει φτάσει τώρα ήδη 20 χρονών και από πολύ μικρή, βέβαια, διαπιστώθηκε ο διαβήτης τύπου 1. Θέλω λοιπόν να μπούμε αμέσως στο θέμα για να μπορέσουμε να λύσουμε τις απορίες και να δώσουμε απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που αφορούν γονείς, απλό κόσμο, τον καθένα μας, τους δασκάλους, όλους. Λοιπόν, πες μου, Δέσποινα μου, καταρχήν, έχεις κάνει μια πορεία, είσαι και παιδοψυχολόγος, και χαίρομαι γιατί μου είπες ότι θα κάνεις και online μαθήματα για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, θα τα πούμε όμως στην πορεία αυτά. Online συμβουλευτική. Online συμβουλευτική, από τη Γερμανία βέβαια. Όμως, Παγκόσμια. ευτυχώς τώρα όλα γίνονται ένα. Ναι. Όλοι μας μπαίνουμε στο σπίτι του άλλου μέσω του ίντερνετ, οπότε είμαστε εντάξει. Λοιπόν, τι γίνεται με τον διαβήτη τύπου 1. Μου έλεγες πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη ότι αυξάνεται. Και πώς διαπιστώνουμε τον διαβήτη τύπου 1. Εσύ πώς διαπίστωσες στον κορούλα σου, στη Δανάη, ότι έχει διαβήτη τύπου 1. Τι άλλαξε από τότε στη ζωή σας. Είναι όλο αυτό που το περιγράφεις μέσα στο βιβλίο σου πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένα βιβλίο για τον καθένα δηλαδή, δεν είναι μόνο για αυτούς που έχουν διαβήτη ή που έχουν κάποιον άνθρωπο με διαβήτη τύπου 1. Πάμε λοιπόν να δούμε. Καταρχήν, εγώ όμως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάλι που όλο σα βλέπω. Ναι, ένα αεροπλάνο μας έφερε πάλι κοντά. Και χαίρομαι που ούτε μια πανδημία δεν μπορεί να μας Βέβαια. εμποδίσει να μιλήσουμε για σημαντικά πράγματα όπως είναι ο διαβήτης τύπου 1. Πώς το έζησα εγώ. Καταρχήν, τότε η Δανάη ήταν 8 χρονών όταν διαγνώστηκε. Δεν είχαμε τα τυπικά συμπτώματα που ακούω να έχουν άλλα παιδιά, όπως πολυδιψία, συχνοουρία, χάσιμο βάρος, κούραση. Έτυχε να το ψάξουμε λόγω του ότι το μόνο που δεν μπορούσε να κάνει είναι να κολυμπήσει γρήγορα στο μάθημα κολύμβησης στο σχολείο. Και πήγαμε στον γιατρό και από εκεί πέρα εξελίχθηκε η κατάσταση με το νοσοκομείο, την διάγνωσαν με διαβήτη τύπου 1. Όπως είναι φυσικό, η ζωή μας άλλαξε ραγδαία. Έφυγε γη κάτω από τα πόδια μας, στιγμιαία. Τότε νόμιζα ότι δεν θα ξαναδώ την Ελλάδα, δεν θα μπορέσω να ξαναταξιδέψω με ένα παιδί με διαβήτη. Και σε πληροφορώ ότι πολύ γρήγορα κάναμε το πρώτο μας ταξίδι με διαβήτη. Μια απόδειξη ότι η ζωή συνεχίζεται. Είναι και ένας λόγος που έγραψα το βιβλίο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να ενημερώσω τον κόσμο που δεν ξέρει τι θα πει διαβήτης τύπου 1. Το βιβλίο υπάρχει για να ενψυχώσει αυτούς που Χάνουν τη γη κατά τα πόδια τους την ώρα που το μαθαίνουν. Γιατί δεν ξέρουν, είναι η άγνοια. Αλλά δεν πάβει όμως τα πράγματα να έχουν τη δυσκολία τους. Νομίζω ότι πήρες πάρα πολλά μαθήματα και πήρες και δίδαξες πολλά μαθήματα μέσα από τη Δανάη. Ο διαβήτης τελικά ήρθε στη ζωή σου γιατί πιστεύεις τι ήθελε να πει. Πώς μίλησε στην οικογένεια και γενικά σε σένα περισσότερο. Για να μην πω στο ίδιο το παιδί. Ωραία ερώτηση. Όταν το παιδί με ρώτησε τότε που βγήκαμε από το νοσοκομείο, γιατί εγώ, είναι μια ερώτηση που την κάνουν όλοι. Και εγώ την έκανα. Γιατί σε μένα. Αμέσως έδωσε την απάντηση στον εαυτό μου, γιατί όχι, κάτσε να δούμε εδώ τι γίνεται, τι θα μάθουμε από αυτό. Όμως στην Δανάη απάντησα για να μάθεις πόσο δυνατή είσαι. Θέλει πολύ δύναμη ο διαβήτης, η ζωή με τον διαβήτη. Όμως η Δανάη έχει εξελιχθεί πολύ καλά. Μιλάει τρεις γλώσσες, τέσσερις, συγγνώμη, τέσσερις, το Μπράβο. διορθώνω. Μπράβο. Έχει δουλέψει στη Γαλλία ένα χρόνο μόνη της, μετά το σχολείο. Σπουδάζει. Με δυσκολίες, με διαλύματα. Πρέπει να σταματάει όταν οι άλλοι τρέχουν, επειδή έχει υπογλυκαιμία. Η υπογλυκαιμία θα πει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα είναι πολύ χαμηλά. Ο εγκέφαλος δεν παίρνει τα μηνύματα που έπρεπε να παίρνει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί γρήγορα. Πολλές φορές δεν βλέπει και καλά. Υπάρχει το τρέμουλο.
στιγμή που πρέπει να σταματήσει, να πιει χυμό, να, είναι, να φροντίσει τον εαυτό του άμεσα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, επειδή μιλάμε για την Δανάη που είναι ενήλικας πια, αλλά και για οποιονδήποτε, σε οποιαδήποτε ηλικία, όποιος είναι μαζί του να καταλαβαίνει πόσο άμεσο είναι το πρόβλημα και πόσο γρήγορα πρέπει να δοθεί η λύση. Δεσποινά μου, πόσες φορές την ημέρα μπορεί να πιάσει υπογλυκαιμία έναν άνθρωπο, ένα παιδί του. Τρεις, τέσσερις. Και δεν μπορεί αυτό να προληφθεί, δηλαδή δεν μπορεί να το προλάβει με τίποτα. Να πεις, δεν υπάρχει ένα χάπι, να πει το παίρνει και ξέρει ότι αυτό σε βοηθάει ώστε να μην πάθει υπογλυκαιμία. Όχι, δεν. Όχι. Στην διαβήτη τύπου 1 δεν περιμιλάμε για χάπια. Δεν θεραπεύεται ακόμη. Mm-hmm. Το περιμένουμε πώς και τι να βγει η θεραπεία κάποια στιγμή. Παγκόσμια, όχι μόνο στην Ελλάδα. Η μόνη θεραπεία δεν είναι θεραπεία, είναι. Γιατί όταν μιλάμε για θεραπεία, υποτίθεται ότι πια δεν το έχει το θέμα. Αντιμετώπιση, ας πούμε, της πάθησης είναι μέσω ενέσιμης ινσουλίνης. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι τρόποι αντιμετώπισης μέσα σε 10 χρόνια, θα μπορούσα να πω. Έχουν εξελιχθεί πολύ τα μέσα με αντλίες ινσουλίνης. Προς το καλύτερο, ευτυχώς. Προς το καλύτερο. Έχουν και αυτά κάποια προβλήματα, αλλά το βασικό είναι ότι η ευθύνη, η απόλυτη ευθύνη είναι στο ίδιο το άτομο, εκτός αν είναι μικρής ηλικίας που τη μοιράζεται με τους γονείς. Δέσποινά μου, ο λόγος που συναντηθήκαμε και είπαμε να μιλήσουμε δεν είναι να πούμε πάλι τα τετριμένα, δηλαδή τι είναι ο διαβήτης, που το ξεχωρίζεται, αν είναι. Τα λένε και οι γιατροί, τα διαβάζει κανείς και στο Google κτλ. Όμως η προσωπική σου μαρτυρία έχει σημασία, γιατί θέλει σήμερα να δώσεις ένα μήνυμα προς τους δασκάλους αλλά και τον απλό κόσμο. Γιατί μπορεί να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, στον ίδιο χώρο να είμαστε, σε μια αίθουσα, να κάνουμε παρέα, να έχουμε ένα φίλο που να του συμβεί ένα υποκεμικό επεισόδιο και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Αν εκείνος, ας πούμε, πάντα δεν έχει φροντίσει που θα έπρεπε, έτσι, να πεις να έχει μια πορτοκαλάδα μαζί του, λίγο φαγητό, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι ο διαβητικός να σταματήσει την κίνηση. Με ό,τι και να κάνει να το σταματήσει εκείνη τη στιγμή. Ναι, κάπου. Δεν πρόκειται περί ηρεμίας, είναι ότι πρέπει άμεσα να πάρει ζάχαρη. Μέσω χυμού, μέσω καραμέλας. Μπορεί και ένα φρούτο να είναι αυτό. Όχι, το φρούτο δεν είναι. Δεν δρά τόσο γρήγορα. Άρα, καραμέλα, χυμό. Και οι ίδιοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Μόνο αυτοί που το συνοδεύουν, το μόνο που χρειάζεται βασικά ο διαβητικός είναι συμπαράσταση. Ξέρει, δηλαδή όταν είναι, ας πούμε, σε μια ομάδα και περπατάνε κάπου, κάνουν πορεία σε ένα δάσος. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Και υπάρχει ένας διαβητικός. Και εκείνη τη στιγμή συμβαίνει να έχει υπογλυκαιμία, γιατί η κίνηση προκαλεί υπογλυκαιμία. Και πει, παιδιά, εγώ τώρα δεν μπορώ. Βοηθάει πάρα πολύ να πούνε οι άλλοι: εντάξει, περιμένουμε, κάνε ό,τι είναι να κάνεις. Εκείνη τη στιγμή ο διαβητικός θα πιει χυμό, θα φάει κάτι, χρειάζεται λίγη ώρα μέχρι να συνέλθει και μετά συνεχίζει. Οπότε αυτό σημαίνει, Δέσποινά μου, ότι κάθε στιγμή υπάρχει ο φόβος στο πού θα βρίσκομαι και θα μου συμβεί αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να κάνω κολύμπι στη θάλασσα και να μου συμβεί εκείνη την ώρα. Μπορεί να κάνω έρωτα με τον σύντροφό μου και να μου συμβεί εκείνη την ώρα. Μπορεί να κάνω, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα αθλητικό, στο σχολείο, στο μάθημα μέσα, έτσι. Οπότε, δηλαδή αυτό είναι ο φόβος ως επιτοπλίστων, έτσι, πότε θα μου συμβεί, ναι. Ναι, γιατί όσο και να τον φροντίσεις, το γράφω στο βιβλίο μου, είναι σαν να κυνηγάς ένα φάντασμα. Δηλαδή τον φροντίζεις, κάνεις μετρήσεις, τρως, πίνεις, νομίζεις ότι όλα πάνε εντάξει, αλλά υπάρχουν τόσοι παράγοντες που επηρεάζουν το σώμα. Δεν είναι μόνο το ψυχολογικό, γιατί το άγχος επηρεάζει πάρα πολύ τον διαβητικό, όπως και εμάς όλους. Αλλά στον διαβητικό βλέπεις σε μεγάλο βαθμό πόσο ρόλο παίζει ο ψυχολογικός παράγοντας και οποιασδήποτε άλλες συνθήκες αντιμετωπίζεις. Ναι, οπότε δεν μπορείς να είσαι ποτέ έτοιμος για. Δεν ξέρεις ποτέ, είναι απρόβλεπτος. Ή μάλλον πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος. Να το πάμε έτσι. Ακριβώς. Και αυτό κουράζει πάρα πολύ ψυχικά τον διαβητικό. Θυμάμαι, είχα μία φίλη, η οποία είχε γνωρίσει ένα παλικάρι που είχε διαβήτη, τύπου 1. Λοιπόν, και θυμάμαι ότι έτρεχε σε ράλι αυτό το παιδί.
Και όταν πια έμαθα ότι έχει διαβήτη τύπου 1, πάντα το ρώταγε και του έλεγε: αν τη στιγμή που οδηγείς, που τρέχεις, είσαι σε μία ταχύτητα, σου συμβεί, τι θα κάνεις. Ήταν λίγο ρεψοκίνδυνος έως πολύ βέβαια το συγκεκριμένο παλικάρι. Αυτό που σου είπα ήταν για να σε ρωτήσω, η κορούλα σου, η Δανάη, πόσο έχει δυσκολευτεί στη συναναστροφή της και στην επαφή της, γιατί τώρα και 20 χρόνια κοπέλα, ολόκληρο κορίτσι, στο να συνειδητοποιήσουν οι φίλοι της ή ακόμη και ένα γόρι που μπορεί να της αρέσει, ότι πρέπει να του το πει και πρέπει και να καταλάβει και πρέπει να μάθει. Η Δανάη έχει ένα καταπληκτικό άνθρωπο στη ζωή της, ο οποίος είναι έτοιμος για όλα. Έχει διαβάσει, μόλις έμαθε ότι η Δανάη έχει διαβήτη, κάθισε και διάβασε, ασχολήθηκε, κατάλαβε. Έχει καταλάβει περισσότερο από γιατρούς τι πρέπει να κάνει. Είναι καταπληκτικός. Είμαστε όλοι τυχεροί που τον έχουμε στη ζωή μας. Μπράβο, αυτό είναι το μικρό, να μην το πούμε μεγάλο λαχείο. Άρα λοιπόν, δίνεις και εδώ ένα μήνυμα. Ότι μπορεί ένα αγόρι ή μια κοπέλα να ερωτευτούν ένα άτομο με διαβήτη τύπου 1. Να ενημερωθούν. Είναι το πιο πιθανό. Γιατί ο διαβητικός τύπου 1 συνεχίζει να ζει. Και είναι και ερωτεύσιμος και ερωτεύεται. Παιδιά κάνουμε κανονικά, γεννάμε έτσι. Έχουμε πρόβλημα κληρονομικότητας πάνω σε αυτό. Δεν θα το έλεγα άμεσα ότι είναι θέμα κληρονομικό. Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις για το. Όχι μόνο εξηγήσεις. Έχουν γιατροί προσπαθούν να βρουν τις αιτίες. Δεν υπάρχει μία αιτία. Κληρονομικότητα παίζει κάποιο ρόλο, αλλά όχι μόνο. Ναι, ναι. Όλα μπορεί να παίζουν ρόλο και δεν ξέρεις τον κάθε άνθρωπο που είναι μοναδικός, τι είναι αυτό που κινητοποιήθηκε και δημιούργησε και ξέσπασε και εκφράστηκε ως διαβήτης τύπου 1, έτσι. Ναι. Είναι πολύ βαθύ το θέμα. Δεν μπορείς να πεις μόνο σίγουρα. Αυτό φταίει. Δεν είναι ότι πέφτω, χτυπάω, ανοίγει το πληγή και την επουλώνω, ξέρω τι να κάνω για να την επουλώσω και τελειώνει αυτό. Είναι σαν... ο διαβήτης είναι σαν άβυσος. Άγνωστης αιτιολογίας κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε. Και άλλωστε δεν έχει σημασία τόσο πολύ να μείνουμε σε αυτό, όσο στο τι κάνουμε σήμερα. Πόσο αξιοποιούμε το παρόν μας και πόσο αυτή τη δύναμη που έχουμε μέσα μας την εκμεταλλευόμαστε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Άρα λοιπόν, όπως και η Δανάη σου, μπορεί να κάνει τα πάντα ένας άνθρωπος με διαβήτη τύπου 1, έτσι, δεν είναι κάτι απαγορευτικό. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Υπάρχουν αποδείξεις έμπρακτες με επώνυμους αθλητές, γιατρούς, διαβητικούς τύπου 1. Έχω γνωρίσει κόσμο από όλες τις πτυχές της ζωής με διαβήτη τύπου 1. Το πολύ σημαντικό είναι τι στάση έχεις αποφασίσει εσύ να έχεις απέναντι στην πάθησή σου, γιατί είναι μόνιμη. Πρέπει να τη δεχτείς. Όταν τη δεχτείς, μειώνεται το πρόβλημα. Κάνεις και τους άλλους να τη δεχτούν πιο εύκολα. Και απ' την άλλη όμως είναι γιατί η ζωή συνεχίζεται και δεν νομίζω ότι υπάρχουν εμπόδια βέβαια, δεν είναι η ζωή, δεν το ίδιο η ζωή που κάνει ένας διαβητικός τύπου 1 με κάποιον που δεν πάσχει, αλλά με διαλύματα, με αυτές τις παύσεις, με αυτές τις λύσεις που υπάρχουν και τη βοήθεια. Ακριβώς. Αυτά που πρέπει να κάνεις, τα έξτρα που δεν τα κάνουν οι άλλοι, συνεχίζεται η ζωή σου. Έτσι. Και καλό θα είναι να το καταλάβουν και οι γονείς αυτό, γιατί υπάρχουν πολλοί γονείς που ζουν με κατάθλιψη, μέσα στην απόγνωση, στην ανασφάλεια, που το καταλαβαίνω πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ δύσκολη πάθηση και επικίνδυνη, αλλά υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης, δηλαδή αν προσέχεις και την ρυθμίζεις και τον ρυθμίζεις τον διαβήτη με τα πρόβλητά του, μπορεί το παιδί να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Δέσποινα Μαριωρή, επειδή ακριβώς έχεις πια εντρυφήσει πάνω στο θέμα και το έχεις δει πολύ, πώς να το πω, τα έλεγα πατριωτικά, δηλαδή με όλο σου το είναι και γι' αυτό έγραψες και αυτό το βιβλίο, το παιδί μου διαβήτης κι εγώ, η Δανάη το διαβήτης κι εγώ, έτσι, μια προσωπική μαρτυρία για τη συμβίωση με το διαβήτη τύπου 1. Θέλω να πούμε σε αυτό το σημείο ότι επειδή είσαι και ψυχολόγος, ναι, έχεις αποφασίσει ότι θες να βοηθήσεις, να στηρίξεις, να λύσεις απορίες, να δώσεις σε κάθε οικογένεια που μπορεί να έχει το ίδιο πρόβλημα με σένα, το φως, και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει κατάθλιψη, πανικός ή φόβος ή οτιδήποτε. Και έτσι θα κάνεις λοιπόν online συμβουλευτική, έτσι.
από τη Γερμανία που είσαι, διαδικτυακά φυσικά, εννοείται ότι δουλεύει online, σε όποιον το επιθυμεί. Και όχι μόνο σε διαβητικό, σε οποιοδήποτε. Σε οποιοδήποτε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πάσουν από διαβήτη και έχουν ψυχικά προβλήματα. Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί διαβητικοί που αντιμετωπίζουν τη ζωή τους με μεγάλη αισιοδοξία και δύναμη. Και είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και πολλοί άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι στην ουσία τουλάχιστον φαινομενικά είναι υγιείς, έτσι, δεν έχουν τίποτα, και συμπεριφέρονται σαν να είναι συνεχώς άρρωστοι. Έτσι, πού το πας και αυτό δηλαδή. Και γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό έχουμε τη Δέσποινα τη Μαριωρή, λοιπόν. Θα την αναζητήσετε. Πώς μπορούν να σε βρουν? Αυτό θα το ανεβάσω στο Facebook. Στο Facebook. Ωραία. Θα τη βρείτε, λοιπόν, Δέσποινα Μαριωρή στο Facebook και εκεί θα μάθουμε τις λεπτομέρειες για το τι πρόκειται να κάνει. Πολύ ωραία. Επίσης, θα ήταν πολύ βοηθητική όλη αυτή η δύναμη που έχεις μέσα σου για τους νοσηλευτές. Για τους δασκάλους. Έτσι. Για τους προπονητές, για τους γυμναστές, για πάρα πολλές ειδικότητες που δεν ξέρουν. Και το να μπουν απλώς στο Google και να βρουν κάποιες πληροφορίες δεν είναι το ίδιο με το να μπορείς να συζητήσεις και να μοιραστείς με έναν άνθρωπο ή να διαβάσεις αυτό το βιβλίο που έχει τόση πληροφόρηση και μετά νιώθεις πιο έτοιμος και εσύ να πάρεις πράγματα από ένα διαβητικό τύπου 1 και εκείνος να νιώθει ασφάλεια κοντά σου, όποιος και αν είσαι εσύ. Σωστά. Γιατί υπάρχει το πρόβλημα στο τομέα της εκπαίδευσης, ας πούμε, που το παιδί περνάει πολλές ώρες μακριά από το σπίτι και πολλοί εκπαιδευτικοί αρνούνται να αναμειχθούν στην φροντίδα του παιδιού. Να αναλάβουν ευθύνες. Να αναλάβουν. Από φόβο. Το καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν χρειάζεται να έχεις ιατρικές γνώσεις για να βοηθήσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη ανθρωπιά. Και ψυχικό σθένος. Ψυχικό σθένος και την πεποίθηση ότι είσαι εκεί. Μπορείς να είσαι εκεί για το παιδί, να το στηρίξεις. Μόνο μια κουβέντα αρκεί να του πεις ό,τι και να συμβεί, μίλησέ μου. Είμαι εγώ για σένα. Εδώ θα σου αφήσω χρόνο να. Να πάρεις τον χρόνο σου. Ναι, πώς λέμε και σε έναν οποιοδήποτε, και σε ένα φίλο σου. Κάτι του συμβαίνει. Ναι. Και σου λέει, μη μου μιλάς τώρα. Ωραία, πάρε τον χρόνο σου. Θα μου μιλήσεις πιο μετά. Ναι. Πώς το παιδί. Ναι. Όχι. Το παιδί μέσα στο μάθημα μπορεί να έχει πολυκαιμία και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ξέρω από δικές μας εμπειρίες ότι αν και έχει πληροφορηθεί το σχολείο μέσω γράμματος. Ναι. Εκτενέστατου γράμματος που περιγράφει την κατάσταση του διαβητικού, τι πρέπει να γίνει και πότε. Παρ' όλα αυτά, ο δάσκαλος, ο καθηγητής, να μην έχει ασχοληθεί, δεν το έχει διαβάσει, το διάβασε και ξέχασε, το διάβασε πολύ γρήγορα και ξέχασε τι πρέπει να κάνει, πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση και να προσβάλλει το παιδί την ώρα του μαθήματος που πίνει χυμό. Και να λέει, τώρα έχουμε διάλειμμα, εσύ γιατί πίνεις τώρα. Ναι. Και το παιδί να μην βλέπει καλά, να μην μπορεί να επικοινωνήσει πολύ κανένα, και να πρέπει να εξηγήσει. Είναι βάναυσο. Ναι, το ναι. Μόνο που είναι βάναυσο. Ναι, γιατί πρέπει να ασχοληθεί η κοινωνία με το θέμα αυτό, γιατί όπως αναφέρω πάρα πολύ συχνά και στο Facebook που ανεβάζω πολλά μηνύματα πάνω στο διαβήτη και με ακολουθεί πολλοίς κόσμος, ότι είναι μία αόρατη πάθηση. Και πολύ σοβαρή. Σοβαρή και αόρατη. Ο συνδυασμός είναι επικίνδυνος. Δέσποινα μου, πριν έρθεις, σου ζήτησα να κάνεις κάποιες μικρές σημειώσεις, γιατί δεν θέλω να ξεχάσουμε κάτι που πραγματικά θα ήθελες να πούμε και να το περάσουμε σαν μήνυμα. Μπορείς να τις συμβουλεύεσαι βέβαια τις σημειώσεις σου, γιατί κι εγώ μπορεί κάτι να παραλείψω. Αλλά έχει σημασία σε αυτή την εποχή που ζούμε και τώρα και με τους περιορισμούς που έχουμε έτσι με την πανδημία κτλ. Δεν ξέρω αν ακόμη πιο πολύ ο φόβος έχει μεγαλώσει για τις οικογένειες που έχουν άτομα με διαβήτη. Σίγουρα θα έχει μεγαλώσει. Είναι μια ερώτηση που αυτονόητα έχει μεγαλώσει. Σου λέει, πού θα πάει αυτό. Αυτό το λένε όλοι. Πού θα πάει αυτό. Είναι μια φάση που περνάμε σχεδόν σουρεαλιστική. Δεν το περίμενε κανένας, θα το ζήσουμε και αυτό. Μια πανδημία. Όμως είναι εδώ. Στη Γερμανία δεν είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Δεν υπάρχουν περισσότερες παροχές. Το σύστημα υγείας δεν είναι καλύτερο από ότι ίσως εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή και για αυτά τα άτομα. Ναι, αν και δεν θα ήθελα να πω σε συγκρίσεις. Okay. Γιατί, ας πούμε, υπάρχουν εδώ σχολικές νοσηλεύτριες που δεν υπάρχουν στη Γερμανία. Δηλαδή,
Δεν είναι όλα τόσο χάλια στην Ελλάδα όσο φαίνεται προς τα έξω. Ναι. Πολύ χαιρόμαστε που το λες αυτό. Τώρα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μένα και θα τονίζω είναι να καταλάβουν όλοι όπως καταλαβαίνουν τι είναι η γρήπη. Έχεις πυρετό, βήχεις, πρέπει να μείνεις στο κρεβάτι. Να καταλάβουν τι σημαίνει διαβήτης τύπου 1. Γιατί ο περισσότερος λόγος γίνεται ακόμα και στις 14 Νοεμβρίου που είναι Παγκόσμια ημέρα διαβήτη, γίνεται για τον διαβήτη τύπου 2. Και στα έγγραφα και οπουδήποτε διαβάσεις για διαβήτη, οι αναφορές δυστυχώς είναι αποκλειστικά, σχεδόν αποκλειστικά, για τον διαβήτη τύπου 2. Γιατί είναι πιο πολλά τα περιστατικά, δεν αφορά και τους ενήλικες και γι' αυτό ασχολούνται και περισσότερο. Όχι μόνο, δεν και όχι μόνο, και αλλά ναι. Ως επιτοπλίστων. Ναι. Και αυτό είναι για ένα λάθος. Ναι. Είναι κάτι που μας βαραίνει εμάς τις διαβητικές οικογένειες. Γιατί όταν ένα παιδί, ένα μέλος είναι διαβητικός τύπου 1, όλη η οικογένεια λέγεται διαβητική. Γιατί όλοι το ζούμε μαζί. Ναι. Δεν είναι βέβαια το ίδιο με το. Δεν ζούμε όλη την υπογλυκαιμία, αλλά ζούμε όλο το υπόλοιπο. Ναι. Ναι. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή με τη Δανάη έτσι όλα αυτά τα χρόνια που περάσαν? Σίγουρα δεν θα είναι μόνο μία, αλλά υπήρξε κάποια στιγμή που σε κλώνησε και λίγο σε... λες, όχι, είμαι λίγο πριν να γονατίσω, ας πούμε. Ναι, τότε στη διάγνωση. Τότε, στην αρχή. Ναι, ναι, η αρχή. Γιατί είναι ένα τεράστιο χτύπημα. Έχεις ένα παιδί που τρέχει και κάνει ποδήλατο και χαίρεται και γελάει και παίζει και δεν υπάρχει πρόβλημα και τρώει όποτε να είναι ό,τι να είναι. Και ξαφνικά, από τη μία μέρα στην άλλη, πρέπει να αλλάξει τα πάντα. Δεν μπορεί να κάνει ποδήλατο όταν θέλει. Ναι. Στην παιδική χαρά δεν ήθελε να πάει, γιατί έπρεπε να σταματάει συνέχεια από υπογλυκαιμία και μετά από κάποιο διάστημα δεν θέλω να ξαναπάω. Λοιπόν, όλα αυτά. Η αδερφούλα μας πώς το αντιμετώπισε? Δηλαδή... Ήταν πολύ μικρή τότε, ναι. Ήταν 5 χρονών. Τώρα? Φρόντισα από την αρχή να μην γίνει θέμα της Ιόλης, ο διαβήτης της Δανάης. Δηλαδή, τα διαχώρισα αυτά τα δύο. Έχει μεγαλώσει με μεγάλη εμπάθεια η Ιόλη. Έχει προσπαθεί πολλές φορές να βοηθήσει. Βοηθάει όπου και όσο μπορεί. Έχει τότε που ήταν και αυτή στο δημοτικό την επέλεξη η δασκάλη της, γιατί εμφανίστηκαν καινούργια περιστατικά στο σχολείο, να εξηγήσει στα παιδιά τι θα πει η διαβήτης τύπου 1 σαν αδερφή της Δανάης. Έχει ευαισθητοποιηθεί. Θέλει είναι θελόντρια από μόνη της χωρίς να το καταλάβει. Της άρεσε. Της άρεσε. Δεν είναι όλα αρνητικά. Μαθαίνεις πάρα πολλά από τις δυσκολίες της ζωής γενικότερα. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, Δεσποινά μου, γιατί σε πολλές οικογένειες μπορεί η εμφάνιση του διαβήτη 1 να αναγκάσει τους γονείς από άγνοια, χωρίς να το θέλουν, να διαφοροποιηθεί η στάση τους. Έτσι, τα παιδιά να νιώσουν διαφορά της αγάπης, του ενδιαφέροντος, της προσοχής. Και το έχει πει μια μαμά από Βραζιλία, στη Γερμανία, που συναντηθήκαμε σε κάποιο γεγονός. Γιατί της είπα για το βιβλίο και μου λέει, τι έκανες για το άλλο παιδί. Της ανέφερα για την Ιόλη και μου είπε, αυτό που μετανιώνει η ίδια είναι ότι υπερπροστάτευσαν την κόρη. Ο γιος 18 χρονών γύρισε και της είπε ότι εμένα με αγνοήσατε. Και νόμιζε ότι ήταν πια αργά. Αυτό συμβαίνει σε οικογένειες και είναι και θέμα που το διαπραγματεύομαι. Η υπερπροστασία γενικά δεν κάνει σε κανέναν καλό, διαβητικό ή όχι. Και στον διαβητικό τύπου 1, όταν είναι μικρό παιδί, πρέπει οι γονείς, παρόλες τις φοβίες, παρόλες τις ανησυχίες, να σφίξουν τα δόντια και να αφήσουν το παιδί να δοκιμάζεται. Όχι, να ελέγχει την κατάσταση. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να ελέγχουν τον διαβητή, αυτό ποτέ. Αλλά αφήστε το παιδί να κάνει. Να δοκιμάσει, να πάει ένα χόμπι, να πάει να κάνει αυτό που του αρέσει. Άλλωστε, αν νιώσει ότι έχει αδυναμία να το κάνει, θα αλλάξει και θα κάνει κάτι άλλο. Okay. Και να μην στιγματίζεται το παιδί, ούτε από γονείς, ούτε από συγγενείς, ούτε από το κοινωνικό περιβάλλον. Ακριβώς, ούτε στο σχολείο, να μην είναι ο καημένος, η καημένη. Και εσύ τι έπαθες, αχ εσύ, η καημένη. Αυτό θα πρέπει λοιπόν η διαπαιδαγώγηση. Από τη μια, από το σπίτι είναι πολύ βασική. Έτσι. Και η παιδεία βέβαια την άλλη. Όσο το ίδιο παιδί να έχει τη δύναμη να επιβάλλεται και να εμπνέει την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη και τη δύναμη. Όταν τα εμπνέει αυτά, έτσι, ο άλλος δεν θα μπορεί να το πει τίποτα. Το δέχεται καλύτερα. Και είναι καιρός πια σαν κοινωνίες γενικότερα να ανοιχτούμε. Να οριμάσουμε. Να οριμάσουμε και να ανοιχτούμε για το διαφορετικό. Να δεχτούμε το διαφορετικό. Γιατί
αυτό που είναι δύσκολο με το διαβήτη τύπου 1 είναι ότι δεν φαίνεται η αναπηρία. Ναι. Είναι αναπηρία, σοβαρή. Ναι, ναι. Και δεν φαίνεται. Η κόρη μου είναι κάτοχος κάρτας σοβαρής αναπηρίας. Και δεν φαίνεται. Βέβαια. Δεν είναι σε καροτσάκι, ούτε είναι... έχει κάποια συμπεριφορά που άλλος μπορεί να υποψιαστεί ότι κάτι συμβαίνει. Δέσποινά μου, ποιο είναι το όραμά σου για αυτό το βιβλίο, δηλαδή όταν το έγραψες και τώρα, που έχει περάσει πόσος καιρός? 5 χρόνια. 5 χρόνια. Πώς θα ήθελες να ταξιδέψεις και να πεις, ρε παιδί μου, εκπλήρωσα τον προορισμό του? Τι είναι αυτό που εσύ θα ήθελες να βρεθεί, θα μου πεις, σε κάθε σπίτι, να το διαβάσουν οι πάντες? Αυτό θα ήθελα. Νομίζω θα μεταφραστεί. Το έχω μεταφράσει εγώ στα αγγλικά, υπάρχει στο Amazon στα αγγλικά. Αχα, πολύ ωραία. Και... αυτό που θέλω είναι να μεταφραστεί σε 30 γλώσσες. Στεφόμαστε. Ευχαριστώ. Γιατί... σιγά το δύσκολο. Γιατί ο διαβήτης δεν είναι θέμα εθνικό, είναι παγκόσμιο. Ο διαβήτης τύπου 1 και όλες. Οπότε έχω γνωρίζω κόσμο επειδή ζω στο εξωτερικό και είμαι και εγώ ανοιχτή για όλους τους ανθρώπους. Βλέπω ότι είναι, αντιμετωπίζεται τα προβλήματα, οι φόβοι, οι ανησυχίες, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες αντιδρούν μόνο έτσι. Και οι Αμερικάνοι το ίδιο κάνουν. Και οι Γερμανοί κρύβονται. Αυτό που θέλω να πω είναι να μην κρύβονται. Να τολμούν να μιλήσουν για την πάθησή τους. Είναι πολύ σημαντικό. Γίνεται και πες το. Μιλήστε για την πάθησή σας. Πείτε ότι είστε διαβητικοί. Πείτε τι χρειαζόσαστε. Πότε. Και είναι καιρός να ανοίγουμε τα αυτιά μας, όπως είπα, για το διαφορετικό. Αν εμείς ανοίξουμε τα αυτιά μας, οι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 1 και ιδιαίτερα τα παιδιά θα ανοίξουν τα φτερά τους. Λοιπόν, και επειδή αυτό θέλουμε να βλέπουμε, ανθρώπους να πετάνε σε κατευθύνσεις που τέλος πάντων θα μας οδηγήσουν σε ένα φως και όχι στο σκοτάδι, γι' αυτό κάνουμε και αυτές τις εκπομπές. Τώρα που λες για τα φτερά, σκέφτομαι το τραγούδι που έχω γράψει. Τι έχεις γράψει? Έχω γράψει στα αγγλικά, βέβαια. Γράφεις και τραγούδια και ποιήσεις και τελικά. Τι αυτό έτυχε και το έγραψες? Το έγραψα ειδικά για τη Δανάη, γιατί είναι για το διαβήτη τύπου 1. Τους στίχους στα ελληνικά μπορείς να μας τις πεις? Στα αγγλικά. Στα αγγλικά δεν μπορούμε να σου πεις? Το ερμηνεύει Νιγηριανός. Είναι ο πολύ αγαπημένος μου Αντεσόλα. Ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης, υπάρχει στο YouTube. Ωραία, μπορείς να μας πεις λίγο έτσι περιεκτικά το περιεχόμενο στα ελληνικά, τι λένε στίχοι περίπου? Ναι, είμαι εγώ, μιλάω εγώ σαν μαμά διαβητικού παιδιού και περιγράφω τις νύχτες χωρίς ύπνο που περνάς, γιατί πρέπει να μετράς το παιδί ή υπάρχει κάποια κρίση μες το βράδυ. Όλοι ξέρουν όσοι ζουν το θέμα του διαβήτη ότι τα βράδια είναι δύσκολα. Το θέμα των ενέσεων, το θέμα της ινσουλίνης, ότι πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε όλους τους διαβητικούς, που δεν είναι αυτονόητο δυστυχώς, και υπάρχει κόσμος που πεθαίνει, που δεν έχει να αγοράσει ινσουλίνη. Και πολλά άλλα. Ακούστε τα. Μπράβο, Δεσποινά μου. Μπράβο. Πώς θες να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη? Με μια ευχή να καταφέρω και εγώ με τη δουλειά που κάνω, και μέσω των υπέροχων δημοσιογράφων που έχω την τύχη να γνωρίζω, να δώσουμε το βήμα στο διαβήτη τύπου 1 σε όλες τις κοινωνίες, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, ειδικότερα στα σχολεία, εκεί που το παιδί φεύγει από την προστασία του γονιού και είναι και μένει ναι, με την φροντίδα των τρίτων, και φυσικά θέλω, ελπίζω όπως όλοι, να βρεθεί η θεραπεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ακόμα περισσότερο. Καλό ταξίδι να έχεις πάλι προς τη Γερμανία και θα σε περιμένουμε πάλι με πολύ αγάπη πίσω. Σε ευχαριστώ. Για νεότερα. Σε ευχαριστώ, Εύα, και σε καλή επιτυχία σε όλα. Ευχαριστώ.